Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν αυτή τη ζωντανή μετάδοση, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για μερικά χαρακτηριστικά όχι μόνο της δυσλεξίας, αλλά των δυσλεξιών, γιατί υπάρχει ένας πληθυντικός, και θα πάρουμε σαν μοντέλο αρχικά ότι έχουμε μόνο μία λέξη να διαβάσουμε. Άρα αυτή η λέξη είναι γραμμένη. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επεξεργασία η οποία είναι οπτική και βέβαια και ορθογραφική. Και κάθε φορά θα πρέπει να καταλάβουμε πού βρίσκεται η δυσλεξία. Άρα όταν κάνουμε ας πούμε μια ταυτοποίηση των γραμμάτων, θα έχουμε μια δυσλεξία που θα αφορά αυτήν την ταυτοποίηση. Είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί νομίζουμε ότι υπάρχει μόνο μία κατηγορία. Στην πραγματικότητα υπάρχει επίσης το θέμα της ταυτοποίησης της θέσης των γραμμάτων. Άρα, άλλο τα γράμματα, άλλο οι θέσεις. Έχουμε λοιπόν μία δυσλεξία που αφορά την θέση. Έχουμε επίσης το πρόβλημα που συνδυάζονται τα γράμματα με τη λέξη. Αυτό εδώ θα μας δώσει μια άλλη μορφή δυσλεξίας, όπου θα πρέπει να συσχετίζεται το οπτικό με την προσοχή. Όταν θα έχουμε αυτό το πλαίσιο γραμμένο, ουσιαστικά θα έχουμε αμέσως μια δυσλεξία που αφορά τι? Αφορά την έξοδο της οπτικής ανάλυσης. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι το λεξικό του λήματος σε ορθογραφικό επίπεδο. Μπορεί μετά αυτό να μας δώσει μια άλλη δυσκολία, η οποία θα είναι η δυσλεξία η άμεση, αυτή που θα έχει ένα πρόβλημα με τη σημασιολογία και ουσιαστικά το concept, δηλαδή τι διαβάζει τελικά. Άμα επανέλθουμε τώρα στο λεξικό της εισόδου της ορθογραφικής, θα έχουμε τώρα μία άλλη μορφή δυσλεξιών, οι οποίες είναι οι βαθιές, και αφορά την παρέμβαση η οποία είναι μεταξύ του ορθογραφικού και του φωνολογικού. Σε αυτό το λεξικό πάλι έχουμε μία έξοδο και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία δυσκολία από το ορθογραφικό στο φωνολογικό. Εδώ για να περάσουμε μετά στη συνέχεια, θα μπορούσαμε να πούμε στην ενδιάμεση ζώνη, τη φωνολογική, πρέπει να περάσουμε από μία μετατροπή, η οποία από την ορθογραφία θα μας δώσει αυτή την φωνολογία μέσω τι? Μέσω της ανάλυσης του γραφήματος. Μετά θα πρέπει να κάνει μια μετατροπή από το γραφικό, να περάσει στο φωνολογικό και στη συνέχεια να υπάρχει και μια σύνθεση, γιατί θα πρέπει να το πει προφορικά. Άρα βλέπουμε ότι εδώ θα έχουμε ένα σύστημα με δυσλεξίες που αφορούν τη φωνολογική κατηγορία, άρα μπορούμε να τις ονομάσουμε φωνολογικές δυσλεξίες. Δηλαδή είναι αυτές που θα έχουν ένα πρόβλημα από το σχέδιο στο πώς το παρουσιάζουμε, θα είναι αυτές που θα έχουν ένα πρόβλημα άμα υπάρχει ένα σύμπλεγμα που είναι δύσκολο, και θα είναι και αυτές που αφορούν την παραμόρφωση σε σχέση με το αρχικό πλαίσιο. Αυτό μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, όταν έχουμε ένα σύμπλεγμα συμφωνικό. Άρα, στους φθόγγους είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ όμως, όταν υπάρχει ένα σύμπλεγμα, βλέπουμε τη δυσκολία που υπάρχει με την γραφή, την κατανόηση της γραφής και μετά την εκπομπή της κατανόησης μέσω του προφορικού λόγου. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα μπορούμε να μιλήσουμε και για δυσλεξία για τα φωνήεντα. Μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για δυσλεξία, που είναι ένας τρόπος αλλάζουμε τα γράμματα και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ή μπορεί να υπάρχει ακόμα και η ναζαλεξία, η οποία και αυτή αλλάζει με έναν ειδικό τρόπο αυτό που διαβάζει. Άμα τώρα σκεφτείτε για πόσες δυσλεξίες μιλήσαμε, ακόμα κι αν είστε και εσείς προσωπικά δυσλεκτικός,
θα δείτε ότι ακόμα και στην ανάγνωση μιας λέξης μόνο, πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Άρα το ξαναλέω συνοπτικά για να το έχετε στο μυαλό σας. Πρέπει πρώτα να σκεφτείτε αν μπορείτε να διαβάσετε όλα τα γράμματα. Αν μπορείτε να τα ταυτοποιήσετε. Αν μπορείτε να τα βάλετε στη σωστή θέση. Αν μπορείτε οπτικά με την προσοχή σας να ξέρετε πώς συνδυάζονται αυτά τα γράμματα για τη δημιουργία της λέξης. Μετά να κοιτάξετε αν έχετε την δυσλεξία που έχει σχέση με την ανάλυση του οπτικού μοντέλου, την άμεση δυσλεξία που έχει σχέση με την κατανόηση της ορθογραφίας σε σχέση με την σημασιολογία, τις βαθιές δυσλεξίες που έχουν σχέση με την φωνολογία, ορθογραφία-φωνολογία. Μετά εδώ έχουμε επίσης τις φωνολογικές δυσλεξίες, οι οποίες έχουν σχέση με την μετατροπή του σχεδίου σε έναν φθόγκο, ο οποίος όμως είναι παραμορφωμένος, τη μετατροπή του σχεδίου όταν υπάρχει ένα συμφωνικό σύμπλεγμα, το οποίο είναι δύσκολο, και ουσιαστικά την αλλίωση των γραμμάτων, επειδή τα σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά θα είναι διάφορα εμπόδια μεταξύ της γραπτής λέξης και του λόγου. Αν το σκεφτούμε ότι υπάρχουν τόσες κατηγορίες μεταξύ μιας λέξης και την προφορά αυτής της λέξης, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα μοντέλα που έχουμε για τις δυσλεξίες πρέπει να είναι με μια πολύ σοβαρή διάγνωση εξειδικευμένα πάνω στον άνθρωπο, στον μαθητή, στη μαθήτρια, πάνω στον άνθρωπο σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε στρατηγικά αυτό που γίνεται και όχι να έχουμε ένα γενικό μοντέλο το οποίο δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο. Ήθελα λοιπόν να το δείτε σε αυτό το τεχνικό επίπεδο μεταξύ της λέξης και του θέματος και να καταλάβουμε ότι τα ενδιάμεσα που υπάρχουν είναι ήδη τεράστιες δυσκολίες. Θα το δούμε τώρα πιο γενικά σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη ζωντανή μετάδοση, όπου θα μιλήσουμε για μερικά παραδείγματα τα οποία θα αφορούν και πιο ειδικά και την ελληνική γλώσσα. Εδώ θέλουμε να κοιτάξουμε πιο πολύ το θεωρητικό, αλλά σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, την ανάγνωση μιας λέξης. Κάντε μερικές ασκήσεις κι εσείς με την ανάγνωση μιας λέξης, αντιγράψτε την, να κατανοήσετε τι λέει και μετά θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια δυσκολία και πάνω σε αυτό, άρα να θυμάστε το οπτικό, το σημασιολογικό, και βέβαια το φωνολογικό με τις διάφορες φάσεις που αναλύσαμε προηγουμένως. Να είστε καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια, πάνω κάτω, σε μία ώρα, στο πιο γενικό.